Η Κος είναι ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Είναι ένα νησί με βαθιά μακραίωνη ιστορία από αρκετά των χρόνων. Και όλα αυτά θέλαμε να τα συνδυάσουμε, γιατί όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον Ιπποκράτη. Εδώ είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το έχουμε τιμή μας και καμάρι μας και να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Και τον τουρισμό και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο γρίφο που λέγεται τουρισμός 2021, και αν θέλετε όχι μόνο για τη φετινή χρονιά, αλλά και για την επόμενη δεκαετία, η ΚΟΣ αισθάνεται συγκρατημένα αισιοδοξή ότι μπορεί να ξεδιλήξει αυτό το κουβάρι, αυτό το μύτο και να βγει στο φως, πώς, έχοντας κάποια θετικά στοιχεία. Πολιτισμός, υποκρατική ΚΟΣ, γαστρονομία, τοπικά προϊόντα ταυτίστηκαν από την πρώτη στιγμή. Και αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα αναδείξουμε περισσότερο και να δώσουμε και την απάντηση και να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Και είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που έχουν από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, που βλέπει ότι αυτό που δειλά-δειλά και πειραματικά έκαναν οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα, τώρα πια γίνεται νομοσχέδιο. Τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και τα κεντρικά, τα αρμόδια υπουργεία έχουν αντιληφθεί ότι ναι, πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχει ξεπεραστεί πια το προφίλ του τουρίστα. Πρέπει να αναδείξουμε το προφίλ του ταξιδευτή, του ταξιδιώτη που αναζητά εμπειρίες. Και η ΚΟΣ πραγματικά έχει να δώσει εμπειρίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επισκεφτεί την ΚΟΣ και να μην φωτογραφηθεί, να μην περάσει από τη γέφυρα που είναι το κάστρο της Νερατζιάς, μόλις φτάνει στο λιμάνι της ΚΟΣ, μέσα στην καρδιά λοιπόν του νησιού μας. Εκεί μας βοήθησαν όλοι οι επιχειρηματίες του νησιού και φορείς στο να ξανασυστήσουμε την ΚΟΠΟ, να ξαναφτιάξουμε τα τοπόσημά μας, να τα αναδείξουμε αισθητικά και λειτουργικά, να τα καλυτερεύσουμε. Αυτό είναι λοιπόν και το στίχημα, ότι η τουριστική ΚΟΣ είναι όλο το νησί. Είναι η καθαριότητα, είναι η ασφάλεια, είναι η αισθητική αναβάθμιση, είναι και η τουριστική προβολή. Και σε αυτούς όλους τους λόγους, με τον brand Refresh Your Story in COS, με μικρές ιστοριούλες που ξανασυστήνουν δικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέλουμε να προχωρήσουμε και φέτος. Η τουριστική ΚΟΣ πραγματικά είναι υπόθεση του κάθε ΚΟΟΥ. Του κάθε ΚΟΟΥ που με μεράκι, με μόχθο, με το υστέρημά του και με την αγάπη του για το νησί, έφτιαξε τις πρώτες γκαρσονιέρες, τα πρώτα δωμάτια, τα εστιατόρια, τις καφετέρειες, τα μίνι μάρκετ. Και όλοι αυτοί είναι και ο πνεύμονάς μας, έτσι δεν είναι? Οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις του νησιού μας είναι ο πνεύμονας της τοπικής μας οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης. Πώς έχει το προνόμιο να έχει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα επισκεπτών που είναι repeaters, που επαναλαμβάνονται για πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, είχαμε τους γονείς που γνωρίστηκαν εδώ στην ΚΟ και έρχονται μετά ως οικογένειες και έρχονται μετά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Που σημαίνει ότι η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός που συνεχίζει και δουλεύει και προχωράει. Προχωράει και αντιστέκεται. Όποιος επισκέπτης έχει στο νησί μας, ό,τι ζητήσει μπορεί να το έχει. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ιπποκρατική ΚΟΣ που σας ανέφερα και στην αρχή. Από το Ασκληπείο, τον Πλάτανο, την άλλη δράση και κληρονομιά του Ιπποκρατικού Όρκου, στον οποίο έρχονται και ορκίζονται όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γιατροί. Οι καθηγητές αισθάνονται αυτή τη συγκίνηση και το δέος να ανανεώσουν τον όρκο στον Ιπποκράτη. Τώρα η ΚΟΣ διεκδικεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Μια διαδρυματική πρόταση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που αφορά σε δύο κατευθύνσεις. Ένας πόλος που η ΚΟΣ δίνει έμφαση είναι και το ποδήλατο. Είμαστε το νησί του ποδηλάτου. Όλοι θυμάμαστε αγαπημένες ταινίες με τον Θανάση Βέγκο, με την Τζένι Καρέζη. Το πώς από εκείνες τις δεκαετίες ακόμα, όταν είχαμε και Έλληνες τουρίστες εδώ στο νησί μας, πολλοί έτσι να αγαπούν την ΚΟΣ, πόσο εύκολο και άνετο και χρήσιμο είναι να κυκλοφορείς στην παιδινή ΚΟΣ με ποδήλατο. Δεν είναι μια τουριστική ατραξιόν. Είναι κάτι που το χρησιμοποιεί ο κάτοικος 365 ημέρες το χρόνο. Έχουμε το Γιόντιν, όπως είπατε, με τη Μαρίνα, μια υπερσύγχρονη Μαρίνα που λειτουργεί πολύ ποιοτικά 365 ημέρες το χρόνο. Και τον αθλητικό τουρισμό. Έχουμε τις συνδέσεις μας με ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη, που έχουμε συνδέσεις και με την Ελλάδα και με το εξωτερικό. Έχουμε απευθείας πτήσεις τσάρτερ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί είναι και η μαγεία της ΚΟΣ, αν θέλετε, ότι λειτουργεί το island hopping. Μπορείς να έρθεις εδώ στην ΚΟΣ και μέσα σε λίγες ώρες να βρεθείς και να εξερευνήσεις και άλλους προορισμούς. Τα γύρω νησιά, τα ημερόπλια μας, η τακτική βάση,
προσφέρουν εκδρομές, προσφέρουν κρουαζιέρες όμορφες και μπορείς να ανακαλύψεις και τους μικρούς παράδεισους, τα διαμαντάκια μας που βρίσκονται γύρω μας, τα οποία δύσκολα κάποιος επισκέπτης από την Ευρώπη ή από την υπόλοιπη, έτσι, από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, θα επιλέξει να πάει κατευθείαν εκεί, γιατί δεν έχει πρόσβαση, δεν έχει διεθνές αεροδρόμιο. Η ΠΟΣ όμως λειτουργεί ως ένα μονοπάτι ακόμα που οδηγεί σε αυτούς τους προορισμούς. Το νοϊός δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε ένας υγειονομικά ασφαλής προορισμός. Τηρούμε όλα τα μέτρα. Ο Δήμος από την πλευρά του κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν πρέπει να πάμε στην εθνικοποίηση του εμβολιασμού. Είναι πολύ σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγεται πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό μετακίνησης, διαβατήριο εμβολιασμού. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να δρομολογηθεί για να ανοίξει τις πύλες. Αξιοποιούμε όλα αυτά που έχουμε χθες, αξιοποιούμε την ιστορία μας, αξιοποιούμε το παρελθόν μας, αλλά ναι, πρέπει να κοιτάμε και πώς σχεδιάζουμε το αύριο.